Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 29 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Drive-thru τεστ σε Καβάλα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα σε ποσοστό θνησιμότητας από COVID-19. Αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών. Τεστ ταχείας κυκλοφορίας σε διερχόμενους οδηγούς πρόκειται να πραγματοποιήσουν κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα τις επόμενες ημέρες. Ήδη έχουν γίνει στην Κομοτηνή, οπότε και επιβεβαιώθηκαν 11 κρούσματα. Για να συμμετάσχει κανείς, πρέπει να γνωρίζει το ΆΜΚΑ του, να έχει την αστυνομική του ταυτότητα και να έχει στείλει SMS με κωδικό 1. Τα τεστ διενεργούνται χωρίς να κατέβει ο οδηγός από το αυτοκίνητό του. Την δεύτερη μέρα των drive-thru rapid test στην λαϊκή αγορά της Κομοτηνής, δηλαδή των τεστ μέσα από το αυτοκίνητο, έγιναν 211 τεστ και καταγράφησαν 11 θετικά κρούσματα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στην σχετική του ανακοίνωση, ο Δήμος Κομοτηνής αναφέρει ότι έγιναν 216 τεστ και βρέθηκαν 11 θετικά. Την Τρίτη έγιναν 237 τεστ, σύμφωνα με τον Δήμο, με θετικό αποτέλεσμα να έχουν τα 13. Την Πέμπτη θα ξαναγίνουν rapid test μέσα από το αυτοκίνητο στον ίδιο χώρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πρόκειται για τα τεστ που γίνονται με τους υποβαλλόμενους σε αυτά να βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητά τους και το παραϊατρικό προσωπικό να παίρνει το δείγμα χωρίς να κατεβαίνει ο επιβάτης. Στην Καβάλα τώρα, τα συνεργεία του ΕΟΔΗ θα προχωρήσουν σε rapid tests στο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, στην οποία είχαν εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες κρούσματα, ενώ το Σωματείο των Εργαζομένων είχε καταγγείλει ελλειπή μέτρα. Τα συνεργεία θα παραμείνουν μέχρι την 5η 26 του μηνός και θα κάνουν ελέγχους drive-thru στις 10 το πρωί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο λιμάνι πίσω από το απεντομωτήριο. Στο νοσοκομείο της Καβάλας, για πρώτη φορά μετά από αρκετές ημέρες, επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώς οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στο νοσοκομείο έδωσαν 7 νέους θετικούς φορείς επί του συνόλου των 72 τεστ. Από την άλλη πλευρά, οι κλίνες της ΜΕΘ είναι πλήρεις με 139 περιστατικά, ενώ εξετάζονται σχέδια για επίταξη του κλειστού γηπέδου της Καλαμίτσας. Για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η υλοποίηση drive-thru τεστ κορονοϊού και στην Αλεξανδρούπολη. Για να συμμετέχει κάποιος στα τεστ, πρέπει να γνωρίζει τον ΆΜΚΑ του, να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και να έχει στείλει SMS με κωδικό 1. Να σημειωθεί πως την Τρίτη εξετάστηκαν οι υπάλληλοι της Τραϊανούπολης, ενώ την Τετάρτη έγιναν έλεγχοι σε υπαλλήλους των Φερών και στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Συνολικά εξετάστηκαν 150 υπάλληλοι. Όλα τα δείγματα που ελήφθησαν ήταν αρνητικά. Στην επόμενη φάση, σταδιακά και με βάση το πρόγραμμα του ΕΟΔΗ, θα εξεταστούν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στο ποσοστό θνησιμότητας από COVID-19 μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία με ποσοστό 1,63% εμφανίζεται η Ελλάδα από τον Ιούλιο έως και σήμερα. Τι δείχνουν οι έρευνες, ποια η εξήγηση και οι υπόλοιπες αιτίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό πιστοποιημένων θανάτων σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα COVID-19 εμφανίζεται η χώρα μας με ποσοστό 1,63% σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ECDC από την 1η Ιουλίου έως και την 23η Νοεμβρίου, ενώ πανευρωπαϊκά βρίσκεται στη 13η θέση μεταξύ 55 κρατών, κρατηδίων και αυτόνομων περιοχών. Γιατί εμφανίζει όμως τόσο υψηλό ποσοστό θνησιμότητας η Ελλάδα? Όταν, για παράδειγμα, η Γερμανία έχει ποσοστό θνησιμότητας 0,7%, μικρότερο από το μισό σε σχέση με εμάς, η Αυστρία 0,65%, η Πορτογαλία 1,06% και η Κύπρος μόλις 0,33%, ήτι 5 φορές χαμηλότερο όπως και η Δανία, η Νορβηγία και η Εστονία. Τέτοιου είδους διαφορές σε χώρες που έχουν στοιχειωδώς ανεπτυγμένη ιατρική περίθαλψη αλλά και κατά τεκμήριο διαφάνεια στην παροχή στοιχείων δεν δικαιολογούνται, ενώ επιπρόσθετα έχει δηλωθεί δημοσίως από αρμόδια πρόσωπα ότι η χώρα μας έχει ένα από τα καλύτερα ποσοστά διάσωσης ασθενών στις ΜΕΘ, γεγονός που θα έπρεπε να οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Ανάμεσα στους παράγοντες που μπορεί να αλλοιώνουν τη θνησιμότητα περιλαμβάνονται θέματα όπως η ηλικιακή διαστρωμάτωση των τοπικών κοινωνιών, η εκδήλωση σειρών σε κέντρα φιλοξενίας και αποκατάστασης ηλικιωμένων ή σε άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως επίσης και η πίεση που δέχεται ένα σύστημα υγείας όταν εκδηλώνονται μαζικές εισαγωγές ασθενών και πλημμυρίζουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας.
Ανάμεσα στις αιτίες των διαφορών όμως είναι βεβαίως και ο αριθμός, η μαζικότητα των τεστ που πραγματοποιούνται, καθώς αντίθετα με τους επιβεβαιωμένους θανάτους που καταγράφονται στα νοσοκομεία, ο αριθμός των επισήμως διαγνωσμένων κρουσμάτων εξαρτάται από το αριθμό διαγνωστικών τεστ που γίνονται. Συνεπώς, όσο λιγότερα τεστ και άρα διαγνώσεις γίνονται, τόσο θα μεγαλώνει το ποσοστό θνησιμότητας για το ίδιο μέγεθος θανάτων. Σε ό,τι αφορά στην επίπτωση δημογραφικών παραγόντων, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για να γίνουν συγκρίσεις. Σε ό,τι αφορά πάντως τις διαφορές σε σχέση με την πίεση στο σύστημα υγείας, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν. Αφού η Ελλάδα κατατάσσεται στην ίδια περίπου θέση και για το διάστημα 1ης Ιουλίου, 31ης Οκτωβρίου, 4η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 17η πανευρωπαϊκά, όταν δηλαδή στη χώρα μας δεν υπήρχε ακόμη ασφυκτική πίεση στο σύστημα υγείας. Τα εμφανιζόμενα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τον χαμηλό αριθμό τεστ, κάτι που φαίνεται να εξηγεί τουλάχιστον ως ένα βαθμό την αυξημένη θνησιμότητα που συγκριτικά εμφανίζει η χώρα μας, όντας ουραγός στην πραγματοποίηση τεστ. Όμως το θέμα της συστηματικής υποκαταγραφής κρουσμάτων λόγω έλλειψης τεστ και άρα αντίστοιχης ιχνηλάτησης επαφών έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνιση πλασματικών ποσοστών θνησιμότητας, ενέχοντας ίσως σημαντικότερο ρόλο στο «πέσαμε έξω» που ομολόγησε και ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την έγκαιρη επιδημιολογική πρόβλεψη της φοδρότητας του δεύτερου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας. Μέχρι και στα 700 ευρώ για τις περιοχές με πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης θα φτάνει το νέο επίδομα θέρμανσης, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο κύριος Χρήστος Ταϊκούρας. Παρουσιάζοντας τη σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι πλέον θα είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο σε όσους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και σε χρήστες άλλων επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης. Διευκρινήσεις για το φετινό επίδομα θέρμανσης έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, υποστηρίζοντας τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο και με την οποία διευρύνονται τα μέσα θέρμανσης που μπορούν να επιδοτηθούν. Η προτινόμενη διάταξη προβλέπει ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται με αυτή. Ουσιαστικά με την εν λόγω απόφαση σκοπεύουμε να εντάξουμε και άλλες μορφές επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, όπως είναι το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα και τη βιομάζα, είπε ο κ. Ταϊκούρας. Όπως εξήγησε, το επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020-2021 θα καταβληθεί και στα νοικοκυριά ανά την επικράτεια που καταναλώνουν φυσικό αέριο ή υγραέριο, ενώ τα νοικοκυριά ορεινών περιοχών με πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους που καταναλώνουν καυσόξυλα ή πέλετ θα λάβουν επίσης το επίδομα θέρμανσης. Ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης αλλάζει ριζικά και στο εξής θα λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Ο υπολογισμός του επιδόματος θα στηριχτεί σε έρευνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία υπολόγισε τις ανάγκες θέρμανσης σε 200.000 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια. Το ελάχιστο ύψος του επιδόματος θα διαμορφώνεται στα 80 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ για τις περιοχές με πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, είπε σχετικά. Στη βάση αυτή αποκάλυψε πως το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 84 εκατομμύρια ευρώ και η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες θα εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών μετά την ψήφιση της εν λόγω διάταξης. Όπως ανέφερε, σκοπός είναι εντός Δεκεμβρίου να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα για την καταβολή του επιδόματος. Σημαντική διάκριση σημειώθηκε για την Αλεξανδρουπολίτης αρχιτέκτονα Σοφία Νικολαίδου, η οποία απέσπασε τη δεύτερη θέση σε διεθνή διαγωνισμό. Το θέμα ήταν ο σχεδιασμός μιας κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής στη δυτική παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης. Τη δεύτερη θέση σε διεθνή διαγωνισμό αρχιτεκτονικής της Αλουμίλ απέσπασε η Αλεξανδρουπολίτης αρχιτέκτονα Σοφία Νικολαίδου. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν ο σχεδιασμός μιας κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής στη δυτική παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα κριτήρια του διαγωνισμού, η πρόταση θα έπρεπε να πληρεί ορισμένα στάνταρτς, όπως η υψηλή ενεργειακή επάρκεια και βιωσιμότητα, που θα επανακαθόριζε τη δυτική πύλη της πόλης ως πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια, προσελκύοντας επενδυτές, επιχειρήσεις και νέους επισκέπτες. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών, καθώς έγιναν 1.464 εγγραφές από 90 χώρες και υποβλήθηκαν 173 projects. Η Σοφία Νικολαίδου και η Αγγελική Τζίφα με την πρότασή τους υπό τον τίτλο Green Hub απέσπασαν το δεύτερο βραβείο. Συνολικά δόθηκαν 6 βραβεία και 4 ειδικές μνήες.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία που διοργάνωσε το διαγωνισμό είχε ως στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε μια σύγχρονη Μητρόπολη. Έκανε ένα μεγάλο κάλεσμα σε αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για τον επανασχεδιασμό του δυτικού παραλιακού μετόπου της περιοχής Φίξ Λαχανόκηπη. Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ήταν η κατάθεση μελετών για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού κέντρου μεικτών χρήσεων με βάση τα κριτήρια της UIA, που θα επαναπροσδιορίσει όχι μόνο μια περιοχή υποβαθμισμένη με κακές χρήσεις επί δεκαετίες, αλλά και τη θέση της Θεσσαλονίκης στο διεθνές σκηνικό, ως μια πόλη που συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με υψηλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους. Με αυτόν τον τρόπο, ο διαγωνισμός μπορεί να συντελέσει ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει το κύρος που της αρμόζει και να συστηθεί εκ νέου ως ηγέτιδα στην περιοχή των Βαλκανίων με αυτοπεποίθηση και εξωστρέφεια. Στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί θα βρούμε τον Διονύση Βοριά, αρχισυντάκτη της εφημερίδας Χρόνος της Κομοτηνής, για να δούμε πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ροδόπη γενικότερα ως προς τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς καμπανάκι φαίνεται να χτυπάει και να σημάνει κίνδυνο ο Νίκος Χαρδαλιάς, σύμφωνα με τις τελευταίες του δηλώσεις. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως ακριβώς μετέφερε, την περασμένη Παρασκευή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ενέταξε τη Ροδόπη στις 18 πιο επιδημιολογικά φορτισμένες περιοχές, χτυπώντας καμπανάκι κινδύνου προς τους κατοίκους. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν μαζικά τεστ κορονοϊού στην Κομοτηνή, όπου από 600 περίπου δείγματα βρέθηκαν το 6% θετικά, άρα υπάρχει μια εύλογη ανησυχία, πλην όμως σύμφωνα και με τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Κομοτηνής δώρισε 850 τεστ στο ΝΕΟΔΗ προκειμένου να γίνει νέος κύκλος τεστ κορονοϊού στο μαζικό πληθυσμό της πόλης, ενώ επίσης ο Δήμαρχος Κομοτηνής με μήνυμά του, ο Γιάννης Γκαράνης, εξέφρασε την αγωνία του για την τήρηση των μέτρων και ζήτησε από τους δημότες να πειθαρχούν στις παρεκκλήσεις της πολιτείας προκειμένου να μην συνεχιστεί η διασπορά του κορονοϊού στην περιοχή μας. Αναμένουμε φυσικά να δούμε την κατάσταση πώς θα διαμορφωθεί και από την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να έχουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα και για την πόλη της Κομοτηνής όσο και για τη Ροδόπη ευρύτερα. Να πάμε τώρα, Διονύση, σε ένα άλλο θέμα που αφορά στη δωρεά για το νοσοκομείο της Κομοτηνής και αναφερόμαστε στα νοσοκομεία, γιατί το τελευταίο διάστημα έτσι κι αλλιώς εξετάζουμε τη βεβαρημένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ σε ένα πιο ευχάριστο γεγονός και στη δωρεά που ήδη γνωρίζουμε ότι έχει γίνει για το νοσοκομείο της Κομοτηνής, η οποία φαίνεται να μεγαλώνει. Να ενημερώσουμε όσους μας παρακολουθούν ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το 2017 ανακοίνωσε πως με δωρεά του αξίας 55 εκατομμυρίων ευρώ θα αναγερθεί το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής σε αγρόκτημα του πρώην Δήμου Αιγύρου 5-6 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κομοτηνής. Πέρυσι το 2019 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε πως από τα 55 εκατομμύρια πάμε τη δωρεά στα 105 εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα για τις υποδομές, για την εξυπηρέτηση των ασθενών, για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νοσοκομείου και μια σειρά άλλων έργων. Την περασμένη εβδομάδα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε πως μεγαλώνει και άλλο για τρίτη φορά η δωρεά, από τα 105 εκατομμύρια ευρώ, αυτή τη φορά πάει στα 110 εκατομμύρια ευρώ, διότι τι έγινε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσθέτει κάποιες ακόμα υποδομές, προσθέτει τρεις κλίνες ΜΕΘ, προσθέτει επίσης αίθουσα ψηφιακού μαστογράφου και προσθέτει και αίθουσα αποκατάστασης των ασθενών. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι φαίνεται ότι το Ίδρυμα ακούει τους συλλόγους και τους πολίτες της περιοχής, διότι πέρυσι είχαν κατατεθεί τέτοια αιτήματα για τον ψηφιακό μαστογράφο και για την αίθουσα αποκατάστασης από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και τον Σύλλογο Καρδιοπαθών αντίστοιχα. Άρα φαίνεται ότι το Ίδρυμα ακούει τους ανθρώπους της περιοχής. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι μια τυπική έγκριση από το Υπουργείο Υγείας που αναμένεται να δοθεί το επόμενο διάστημα, ενώ να πληροφορήσουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην οποία θα παρουσιαστεί η πρόοδος για το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής. Βέβαια, όλες αυτές οι αυξήσεις στις δωρεές έχουν φέρει και μία μικρή παράταση στο τελικό χρονοδιάγραμμα. Το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής θα αναπαραδοθεί ολοκληρωμένο τον Ιούνιο του 2024, πλην όμως σύμφωνα με το νέο σχέδιο και τον νέο χρονικό ορίζοντα θα παραδοθεί στους πολίτες το πρώτο τρίμηνο του 2025. Εμείς προφανώς να ευχηθούμε να παραδοθεί έτσι όπως πρέπει το νοσοκομείο
και συγχρόνως η πολιτεία να μεριμνήσει για την παράδοση και των συνοδών έργων, διότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Κομοτηνής έχουν αναλάβει να φτιάξουν το δρόμο που φτάνει μέχρι το νοσοκομείο Κομοτηνής, ένα διάστημα του οποίου είναι χωματόδρομος, και επίσης να φτιάξουν τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Μάλιστα, έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Διονύση. Μακάρι όλα να πάνε καλά και ας καθυστερήσει και λίγο ουσιαστικά το έργο, αρκεί να παραδοθεί έτσι ακριβώς όπως πρέπει μαζί με όλα τα υπόλοιπα που το συνοδεύουν. Να πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχει έντονη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την διασύνδεση του παραλιακού μετόπου Μαρόνιας Δικέλων. Ακριβώς όπως γράφουμε, προχωράει το έργο, το οποίο και παρουσίασε πριν από μερικές ημέρες σε διαδικτυακή εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης με την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, τη Χρύσα Καραδήμα. Μέσα σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση έγινε η παρουσίαση αυτού του έργου, το οποίο επί της ουσίας αποτελεί την σύνδεση με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και όχι με χωματόδρομο που είναι τώρα, όλου του παραλιακού μετώπου από τη Μαρόνια μέχρι και τον Δυτικό Εύρο. Δηλαδή, ο δρόμος περνάει από το Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, περνάει από σημαίνοντας αρχαιολογικούς χώρους όπως η Σύναξη, η Μαρμαρίτσα, η Εκκλησία του Αγίου Ρωμανού, οι κατασκηνώσεις μετά των Πετρωτών, για να καταλήξει και στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσημβρίας Ζώνης και επί της ουσίας να καταλήξει στον Εύρο. Όλο αυτό το έργο το παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης. Πρόκειται για ένα δρόμο 15 χιλιόμετρων. Όπως δεσμεύτηκαν οι άνθρωποι και των τεχνικών έργων και ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης και η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, δεν θα καταστραφούν αρχαιότητες και θα υπάρξει το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό, αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτό το έργο. Πλην όμως αξίζει να επισημάνουμε ότι επιφανείς κάτοικοι της περιοχής αλλά και μερικοί επιστήμονες έχουν χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου ότι ένα τέτοιο έργο εν τέλει θα οδηγήσει όχι στην ανάπτυξη αλλά στην υποβάθμιση της περιοχής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές πανελλαδικά της υπηρετικής χώρας που περιλαμβάνει και αρχαιότητες και είναι σχεδόν ανέγκυχτη από το ανθρώπινο χέρι και σε αυτή μπορεί κάποιος να δει και πολλά σημαίνοντα αρχαιολογικά ευρήματα και να δει ένα γεωλογικά άρτιο τοπίο το οποίο δεν έχει πειράξει άνθρωπος όλες αυτές τις εκατονταετίες που έχουν περάσει και αξίζει να αναφέρουμε και ότι έχει και μυθολογική αναφορά στην Οδύσσια και τον Όμηρο. Βέβαια, το κατά πόσο εν τέλει θα οδηγήσει στην τουριστική ανάπτυξη ή όχι θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε και κλείνω είναι ότι τουλάχιστον με αυτό το δρόμο θα δοθεί ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους επισκέπτες να δουν αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα, διότι η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι κάτοικοι της Ροδόπης, αν εξαιρέσουμε το Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, τα υπόλοιπα δεν τα έχουν δει. Ναι, και καλό θα ήταν, βλέποντας φυσικά όλες τις διαστάσεις, να μείνουμε σε αυτό το θετικό αποτύπωμα της όλης αυτής προσπάθειας για το γεγονός ότι είναι μια περιοχή η οποία μέχρι πρότινος δεν ήταν και δεν θα είναι για αρκετό καιρό ακόμη μέχρι να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν ουσιαστικά οι εργασίες προσπελάσιμοι. Οπότε αξίζει να δούμε τι μελιγενέστε σχετικά με το ζήτημα και να μείνουμε στο θετικό απόϊχο που φέρνει όλη αυτή η εξέλιξη. Διονύση Βοριά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά στο σημείο αυτό. Ναι, είστε καλά. Τους κυνηγούς κυνηγά η ελληνική αστυνομία με αφορμή τον κορονοϊό και τα περιοριστικά μέτρα, αφού στη Βόρεια Ελλάδα κατεγράφησαν 21 συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι κυνηγοί αντιδρούν δεδομένου ότι σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που ισχύει η απαγόρευση, αντίθετα με χώρες που ενώ έχουν βαρύτερο επιδημιολογικό φορτίο το επιτρέπουν. Σε 21 συλλήψεις κυνηγών στην Βόρεια Ελλάδα προχώρησαν το Σαββατοκύριακο οι αστυνομικές αρχές την ώρα που οι νεκροί και οι δεσολυνώσεις στην ευρύτερη περιοχή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ολοένα και αυξάνονται. Μετά την σύλληψη 9 κυνηγών στην Δράμα την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε άλλοι 21 κυνηγοί σε πραγματικά εξαιρετικά επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκαν στα προβλεπόμενα πρόστιμα. Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις της Ελλάς, στις Σέρες βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 7 κυνηγούς, στο Κιλκίς βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 2 κυνηγούς, στην Πιερία βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 6 κυνηγούς, στην Δράμα βεβαιώθηκε παράβαση σε 1 κυνηγό, στην Ξάνθη βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 2 κυνηγούς και στη Μαγνησία βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 3 κυνηγούς.
Με δεδομένη την κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον, είναι έντονη η συζήτηση στους κόλπους της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των ποινών για τους παράνομα κινούμενους κυνηγούς που ενδέχεται να φτάσει ακόμη και στην ανάκληση των αδειών τους για 3 ή 5 χρόνια. Να σημειωθεί πως γενικότερα στην Ευρώπη το κυνήγι απαγορεύεται μόνο σε 3 χώρες, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού είτε δεν υπάρχουν περιορισμοί, όπως σε Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Δανία, Εσθονία και Φιλανδία, είτε υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που αφορούν το μέγεθος της ομάδας των κυνηγών και τα μέτρα προστασίας, όπως στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ισπανία και την Αγγλία. Σημαντικές απώλειες στο τζίρο τους λόγω της κατάστασης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, μετρούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Εύρου. Είναι ενδεικτικό ότι η πληρότητα σήμερα στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης εκτιμάται στο 20%, ποσοστό που δεν αναμένεται να αυξηθεί αν δεν χαλαρώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης. Για να αντέξουν την οικονομική ασφυξία, οι ξενοδόχοι θέτουν σε αναστολή τους εργαζομένους τους. Στο απογοητευτικό 20% εκτιμάται πως κυμαίνεται η πληρότητα των ξενοδοχείων της Αλεξανδρούπολης και αυτό χάρη σε στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στον Εύρο αλλά και την παρουσία ανδρών της Frontex που συνδράμουν στο έργο φρούρησης των συνόρων. Τα ξενοδοχεία, αν και παραμένουν ανοιχτά, υπολειτουργούν αφού στερούνται πελατείας. Τα ξενοδοχεία για να έχουν ζωή πρέπει να έχουν κόσμο μέσα. Δυστυχώς δεν έχουμε τον κόσμο, γιατί με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και καλώς έχουν ληφθεί, δεν έχουμε την κίνηση που θα θέλαμε να έχουμε, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούμε με πάρα πολύ ψηλά κόστη, με προβλήματα στο κομμάτι της απασχόλησης των ανθρώπων που εργαζόταν στα ξενοδοχεία, και αυτό φυσικά επιβαρύνει ακόμη περισσότερο και την οικονομική κατάσταση του καθενός και της καθεμιάς ατομικά, αλλά γενικότερα και της επιχείρησης και της τοπικής οικονομίας, αν θέλουμε να μιλάμε μόνο για τον τόπο μας. Εάν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα είχαν γίνει ήδη προκρατήσεις δωματίων για την περίοδο των Χριστουγέννων. Η περίοδος που τρέχουμε τώρα από πλευράς κρατήσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αν συγκρίνουμε τα προηγούμενα χρόνια, τις κρατήσεις τις οποίες είχαμε, είναι μια εικόνα εντελώς διαφορετική. Παλιότερα, ιδιαίτερα την περίοδο της πρωτοχρονιάς, τα ξενοδοχεία μας ήταν σχεδόν γεμάτα και πιστεύω ότι και τα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην πόλη μας, στην περιοχή μας, και αυτά είχαν πολύ υψηλές πληρότητες. Δυστυχώς όμως, λόγω του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή αδυνατούμε και αδυνατεί ο κόσμος του τουρισμού να έχει την κίνηση που θα ήθελε να έχει, με αποτέλεσμα πραγματικά να υποφέρει η τοπική οικονομία, η οικονομία γενικότερα, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Μεγάλο μέρος του προσωπικού που εργάζεται στα ξενοδοχεία έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Ξενοδοχειακές μονάδες αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης πλέον. Οι ελπίδες για ανάκαμψη στρέφονται πια στο επόμενο καλοκαίρι. Δυστυχώς δεν μπορεί η κάθε επιχείρηση να καλύψει το μεγάλο κόστος, αν μιλάμε για το προσωπικό μισθοδοσίας και γενικότερα τα άλλα κόστη που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν με το θέμα της αναστολής και να βοηθούν με κάποιο τρόπο τους εργαζομένους των ξενοδοχείων γενικότερα. Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση όταν τελειώσει θα φέρει και πολλές έτσι και λουκέτα ενδεχομένως και περιορισμό δραστηριοτήτων? Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, γιατί αν σταματήσει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στον τόπο μας στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα ξαναβρούν πάλι το δρόμο τους, θα καθυστερήσουν λίγο, όμως σίγουρα η διάθεση όλου του κόσμου είναι πάλι να κινηθεί, πάλι να βρει το ρυθμό του. Την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά η τελετή για την προσβάσιμη πόλη 2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τιμή της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, που είναι η 3η Δεκέμβρη. Η τελετή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κομοτηνή, καθώς ο Δήμος Κομοτηνής είναι ένας από τους 6 που διεκδικούν τον τίτλο από τις 50 συνολικά αιτήσεις. Looks like I'm ready to grow.
Καλησπέρα, λέγομαι Ανδρέας, μετακόμισα στην Κομοτηνή πριν από 2 χρόνια. Μέχρι τότε έμενα στην Αθήνα και ο κυριότερος λόγος μετακόμισα είναι ότι μου δίνει πάρα πολύ ευκολία στη μετακίνηση, γιατί είναι μια φοβερά προσβάσιμη πόλη και μου δίνει δυνατότητα να πάω παντού. Είμαι ο Μάκης Καλαράς. Τα τελευταία 15 χρόνια πηγαίνω στην Κομοτηνή, καθώς θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο προσβάσιμες πόλεις της Ελλάδας. Εκεί σχεδόν η αναπηρία μου είναι λίγο. Ονομάζομαι Γιώργος Παπαδόπουλος, είμαι παίκτης της Εθνικής Ομάδας Πάσκετ Αμαξίπου και Παραπάσκετ. Η Κομοτηνή είναι η ιδανική πόλη για άτομα με αναπηρία, καθώς είναι προσβάσιμη στο μεγαλύτερο μέρος της. Προσφέρει ίσες ευκαιρίες στη διασκέδαση, στη ψυχαγωγία, στη μάθηση, στην άθληση και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης με αναπηρία. Γεια σας, ονομάζομαι Εγώης Χρυσικός. Είχα ήδη ακούσει ότι η Κομοτηνή είναι μια προσβάσιμη πόλη, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κατάλαβα ότι μια πόλη και το πώς είναι χτισμένη μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ποιότητα ζωής ενός χρήστη αμαξιδίου. Είμαι ο Δημήτρης Χαρυμπίδης, Παραλυμπιονίκης Κολύμβησης. Θέλω να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε την πόλη της Κομοτηνής, γιατί είναι μια απόλυτα προσβάσιμη πόλη για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου όπως εγώ. Αλλάξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα και πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Κώστα Πατερόπουλο, τεχνικό διευθυντή του Δρομέα Θράκης, προκειμένου να συνομιλήσουμε μαζί του και να δούμε πώς ο Δρομέας και ο Σύλλογος εν γέννη συνεχίζει τις δράσεις του και εν μέσω καραντίνας. Κύριε Πατερόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σταπολίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, καθώς η παρουσία σας απόψε στο Δελτίο είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι είναι και το κομμάτι της σωματικής άσκησης που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, υποθέτουμε όλοι, και το διαπιστώνουμε τουλάχιστον μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε ως επιτοπλίστων κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, τηρώντας φυσικά τα μέτρα. Οπότε αξίζει να δούμε πώς ο Σύλλογος εφευρίσκει διάφορους τρόπους προκειμένου να συνεχίζει τις δράσεις του. Το είπατε πάρα πολύ καλά, εφευρίσκει. Η εμπειρία της πρώτης καραντίνας της Άνοιξης μας δίδαξε πολλά. Έτσι, παίρνοντας τις εμπειρίες, κάναμε κάποιες σκέψεις όλο το προηγούμενο διάστημα πώς θα κρατήσουμε και τους αθλητές μας σε γρήγορση, αλλά και την κοινωνία η οποία είναι κοντά μας σε μια κινητικότητα αθλητική. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε κάποιες virtual δράσεις, δηλαδή κάποιες εικονικές μέσω υπολογιστή, και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε παράλληλα 2 δράσεις. Είναι το Winter Pre-Race Run, ένας αγώνας εικονικής πραγματικότητας ουσιαστικά, που κάθε αθλητής αγωνίζεται μόνος του, τρέχει, διαλέγει μεταξύ 2 αποστάσεων, 1 ώρα και 2 ωρών, με το ηλεκτρονικό του ρολόι, πια οι δρομείς έχουν σύγχρονα ρολόγια τα οποία καταγράφουν χρόνους και αποστάσεις,
μας αποστέλνουν με ένα email την επίδοσή τους, έτσι ώστε να δώσουμε στο τέλος μια κατάταξη, δηλαδή μας στέλνει το σκορ του, στο τέλος θα βγει μια κατάταξη και στα δύο αγωνίσματα, έτσι ώστε οι δρομείς αφενός να νιώθουν ότι δεν σταματά την αγωνιστική τους δράση, έτσι να έχουν κίνητρο να προπονούνται όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας, αλλά και από την άλλη μέσα από αυτού του σκορ να πάρουν μια κατάταξη η οποία θα τους δώσει μια χαρά αγώνα. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο. Τα χιλιόμετρα τα οποία μαζεύονται από αυτόν τον αγώνα μαζεύονται ανα νομό, ανα περιφερειακή ενότητα των 5 νομών της Ανατολικής Μακεδονίας Τράχης, έτσι ώστε υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ των νομών, των 5 νομών. Έτσι λοιπόν, στο τέλος θα βγάλουμε και την νικήτρια ομάδα περιφερειακής ενότητας. Και η ερώτηση ίσως που σκέφτεσαι τώρα, από τις άλλες περιοχές της Ελλάδος δεν παίρνουν μέρος? Φυσικά παίρνουν μέρος, απλά τους δίνουμε μια κατεύθυνση να μας δώσουν σε ποιο νομό από τους 5, σε ποια περιφερειακή ενότητα επιθυμούν να καταγράψουν τα χιλιόμετρά τους. Εδώ κάνω και μια παρένθεση, έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή από Έλληνες, φαντάζομαι Θρακιώτες και Ανατολικομακεδόνες, από την υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι τρέχουν στην πατρίδα τους, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και στέλνουν και δωρίζουν τα χιλιόμετρα στην ενότητα της καταγωγής τους. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω λίγο με το Winter Free Threes, να πω ότι το μικρό κόστος συμμετοχής αυτού του αγώνα θα μαζευτεί σε ένα ποσό, και αυτό το ποσό πάνω που θα μαζευτεί θα δοθεί σε υγειονομικό υλικό στις ενεργοφύλακες του Εύρου, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα δίνουν το δικό τους αγώνα για να κρατήσουν τα σύνορά μας όσο γίνεται πιο κλειστά. Τώρα, το δεύτερο επίπεδο δράσεών μας αυτό το διάστημα είναι και αφορά και όλους τους αθλητές μας, κυρίως τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι ξαφνικά, ενώ βρισκόταν καθημερινά στο στάδιο, τώρα πια βρίσκονται σπίτι και έχουν μόνο τη γυμναστική που κάνουν με τον γυμναστή τους και πάλι διαδικτυακά. Εμείς τους δίνουμε μια δυνατότητα με τακτικές επαφές μέσω διαδικτύου, να τους δίνουμε προπόνηση, η οποία πολλές φορές κάνουν μόνοι τους, άλλες φορές με τους γονείς τους, έτσι να τους κρατήσουμε σε μια εγρήγορση και σωματική, αλλά και ψυχική, να νιώθουν ότι είναι κοντά μας, κάνουν τους αγαπημένους προπονητές προπόνηση, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Έτσι νομίζω ότι αν καταφέρουμε και βγούμε και νωρίς από αυτή την καραντίνα, δεν θα έχουμε μεγάλες απώλειες όσον αφορά την σωματική μας κατάσταση, αλλά και την ψυχική μας. Ωραία, έτσι, ωραία. Και μου δίνετε έτσι εξαιρετική αφορμή να το ρωτήσω αυτό, διότι έτσι ξεκίνησα κάπως και την εισαγωγή της συζήτησής μας και θέλω φυσικά να σας ρωτήσω, να το διευρύνω λίγο. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, κύριε Πατερόπουλο, για να σας συντονίζω σε ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση. Το θέμα είναι να δούμε λίγο παραπάνω πόσο σημαντική είναι η εκγύμναση του ανθρώπου γενικότερα, αλλά πόσο μάλλον στην προκειμένη φάση, που είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, τις περισσότερες ώρες της ημέρας ο περισσότερος κόσμος είναι αναγκασμένος να είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Καταρχάς, υπάρχουν τρόποι κανείς να διατηρήσει τη φόρμα του αφενός, και αφετέρου, πόσο σημαντικό είναι και αυτό για την ψυχική υγεία του καθενός μας? Σε όλα ναι, θα πω σε αυτά που ρωτάτε. Σε όλα είναι σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά. Το ζήσαμε και την Άνοιξη. Μην ξεχνάτε τον μεγάλο αριθμό μηνυμάτων τα οποία στελνόταν στο SMS για να βγαίνει ο κόσμος να περπατάει και να τρέχει. Νομίζω ότι αυτοί όλοι οι καινούργοι, σε εισαγωγικά, πελάτες του αθλητισμού, με την έννοια, καταλαβαίνετε που το πάω, δηλαδή κάποιοι που δεν είχαν ξανααθληθεί ποτέ συστηματικά, με αυτή τη συστηματικότητα τώρα που βγαίνουν και περπατάνε ίσως αργότερα και τρέξουν, νομίζω ότι θα είναι ένα θετικό πρόσημο στην διαβίου άσκηση που είναι αναγκαία για τον άνθρωπο για να μπορεί να έχει μια ισορροπία στη ζωή του, γιατί δεν είναι μόνο τα χρόνια που ζούμε, αλλά είναι και η ποιότητα ζωής μας, έτσι ώστε να διατηρηθεί αυτή η συνήθεια και τον επόμενο καιρό μετά την πανδημία. Άρα λοιπόν, εντάξει, δεν λέω ότι έκανε καλό η πανδημία
στην σωματική μας και την ψυχική μας κατάσταση καμία σχέση. Απλά μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση να βρούμε τις ευκαιρίες οι οποίες θα αλλάξουμε ή θα βελτιώσουμε τον τρόπο της ζωής μας, θα έρθουμε πιο κοντά σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής και όχι μόνο με περπάτημα, τρέξιμο, αλλά και μια καλύτερη διατροφή, να μην βρισκόμαστε δηλαδή διαρκώς δίπλα στο ψυγείο και να συνέχεια να βάζουμε κιλά και μάλιστα με μια κακή διατροφή, αλλά να κρατηθούμε στα κιλά μας και να μπορέσουμε τουλάχιστον μια φορά τη μέρα να βάλουμε ένα πρόγραμμα είτε στο σπίτι γυμναστικής, μέσω διαδικτύου ή τηλεόρασης, να βλέπουμε κάποιο πρόγραμμα ή και να βγαίνουμε καθημερινά, να περπατάμε μισή ώρα, μία ώρα και ακόμα σε ένα επόμενο επίπεδο να συνεχίσουμε, να πάμε μάλλον στο επόμενο επίπεδο, το οποίο είναι το χαλαρό τζόκινγκ ή το ποδήλατο, στο οποίο να μπορέσουμε να κρατηθούμε αερόβια, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος της διαβίου άσκησης, να κρατήσουμε μια αερόβια κατάσταση η οποία καρδιοαναπνευστικά θα μας βοηθήσει να έχουμε πιο μακριά κάποιες παθήσεις οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή μας και την ποιότητα ζωή μας από την ηλικία του μεσήλικα και μετά. Κύριε Πατερόπουλε, νομίζω ότι τα είπατε όλα με απλό και κατανοητό τρόπο και καταλαβαίνουμε απολύτως τι θέλετε να περάσετε μέσω αυτής της συζήτησης. Σαφώς και η πανδημία δεν είναι ένα θετικό γεγονός. Ωστόσο, για τους όποιους λόγους ο καθένας απέκτησε περισσότερο χρόνο, φάνηκε ότι ο κόσμος το εκμεταλλεύτηκε αυτό και δημιουργήθηκαν και άνθρωποι νέοι, αθλητές που αξιοποίησαν αυτό. Να αξιοποιήσουμε τον χρόνο υποφελία μας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω θερμά στο σημείο αυτό. Να ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να θυμίσω πάλι ότι επειδή πήρε μία εβδομάδα παράταση το Winter Free Trace Run μέχρι και την Κυριακή στις 6 Δεκεμβρίου, μπορεί ο κάθε ένας, ακόμα και ο πεζοπόρος, να πάρει ένα σκορ στα αγωνίσματα μίας και δύο ώρων και να νιώσει ότι συνεισφέρει σε έναν αγώνα ο οποίος θα δώσει ένα ουσιαστικά συναισθηματικό μπόνους στους συνοριοφύλακες, οι οποίοι δίνουν και αυτόν τον δικό τους αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Την ευκαιρία στους δημότες να έρθουν πιο κοντά στην ιδέα της ανακύκλωσης προσφέρουν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας μέσω των πράσινων αποστολών. Μέσω της ιστοσελίδας followgreen.gr του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενήλικες και παιδιά μπορούν να αντλούν εν είδη παιχνιδιού χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ανακυκλώνουν σωστά διαφόρων ειδών υλικά. Οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας προσφέρουν στους δημότες την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της ανακύκλωσης μέσα από λιγόλεπτες εκπαιδευτικές πράσινες αποστολές. Το μόνο που απαιτείται είναι ο δημότης να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο τη διεύθυνση followgreen.gr και κατόπιν εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου μπορεί να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ανακυκλώσει σωστά. Μέσα στο γενικό σχεδιασμό για την αύξηση της ανακύκλωσης και την περιβαλλοντική συνείδηση που θέλουμε να περάσουμε μέσα στις οικογένειες και μέσα από τα παιδιά που θα αναπτύξουμε το πρόγραμμα αυτό της Follow Green στα δημοτικά σχολεία, έτσι και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις οι οποίες γίνονται με την μορφή κάποιων ερωτήσεων. Απαντάνε, παίρνουν μέρος οι πολίτες και κερδίζουν, παίρνουν πόντους και μπαίνουν ανά 10 μέρες σε μία κλήρωση που αφορά ένα κινητό smartphone, το οποίο είναι χρήσιμο πιστεύω για όλες τις οικογένειες και για τα παιδιά. Μέσα από αυτές τις δράσεις προσπαθούμε να, όπως είπα στην αρχή, να αυξήσουμε την ανακύκλωση και να περάσουμε το μήνυμα ότι συμμετέχοντας κερδίζουμε και έχουμε και θετικά αποτελέσματα επάνω στην ανάπτυξη και την αύξηση της ανακύκλωσης. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι πόντοι που συλλέγει κανείς μέσα από την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα να εξαργυρωθούν. Καθημερινά αλλάζουν τα δεδομένα, παίρνει μέρος κόσμος, συμμετέχει, έχουμε συμμετοχή. Πολύ σύντομα με το άνοιγμα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν και οι κάδοι αυτοί εδώ που αφορά το πρόγραμμα, η κάδη της ανακύκλωσης και θα αρχίσει να τρέχει ο διαγωνισμός και θα μπορούν σε αυτόν τον διαγωνισμό
οι γονείς και οι λοιποί να μεταφέρουν αυτούς τους πόντους που κερδίζουν σε κάποιο σχολείο το οποίο έχουν κάποιο δικό τους παιδί ή κάποιο συγγενή, ούτως ώστε να μπορέσουν να δώσουν μπόνους, να βγει νικητής σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο που θα δώσουν τα μόρια. Σε κάθε περίπτωση, οι δημότες της Αλεξανδρούπολης φαίνεται πως αρχίζουν να εξοικειώνονται όλο ένα και περισσότερο με τη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου ότι η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και ρούχων παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Η σχέση των πολιτών με την ανακύκλωση και με τη στήριξη που έχουμε και την επικοινωνία την οποία προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Βοηθάμε και γι' αυτό έχει πάρει μέρος ο Δήμος στην ανακύκλωση πολλών είτε ηλεκτρικών συσκευών, είτε ρούχων, είτε αλλιευτικών ειδών. Όλα αυτά εδώ προσπαθούν τα ΙΕ, ειδικά τα ΙΕ αυτά τα ηλεκτρικά, τα οποία δεν ξέραν τι να τα κάνουν οι πολίτες. Τώρα με την ανακύκλωση έχει δοθεί μια λύση. Στα ρούχα 45 τόνους το εξάμηνο δεν είναι λίγο. Είμαστε από τους πρωτοπόρους δήμους που έχουμε τέτοια ανακύκλωση πάνω στα υφάσματα, στα ειδήματα και στα ρούχα γενικά. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Να δηλώσουν τις κυψέλες τους, καλεί τους μελισσοκόμους η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Εύρου. Η περίοδος υποβολής δηλώσεων που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβρη λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της σχετικής διεύθυνσης, καθώς και στα γραφεία αγροτικής οικονομίας του Σουφλίου, του Τυχερού, των Φερών και στα κέντρα μελισσοκομείας που υπάγονται. Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των κατεχόμενων κυψελών που αφορούν στους μελισσοκόμους. Οι κυψέλες δηλώνονται εκ μέρους των δικαιούχων με αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέσω του Οικίου Κέντρου Μελισσοκομείας. Εάν ο δικαιούχος έχει θεωρήσει το μελισσοκομικό του βιβλιάριο από το διάστημα του Σεπτεμβρίου έως τώρα, δεν χρειάζεται να υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών. Από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας επισημαίνεται ότι η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική για τους κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαριών και σε περίπτωση παράληψής της θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Άλλες δύο δράσεις λαμβάνουν χώρα στο ίδιο πλαίσιο και αφορούν στην αντικατάσταση των κυψελών και στη μετακίνηση των μελισσοσμηνών. Συγκεκριμένα για την αντικατάσταση, η αίτηση δήλωση συμμετοχή στη δράση υποβάλλεται στο Κέντρο Μελισσοκομείας έως 10 Φεβρουαρίου του 2021, ενώ για τη μετακίνηση των μελισσιών, οι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομείας. Για την νεαρινή θερινή περίοδο μετακινήσεων από 1 Γενάρη του 2021 έως 10 Φεβρουαρίου του 2021. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Σουφλίου, Τυχερού, Φερών και στα κέντρα μελισσοκομείας που υπάγονται. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.